και για τις εμπειρίες που μας δώσατε στο θέατρο. Σας προσφέρω αυτό το δώρο. Και μπορεί να μην είναι τις ιστορίες του Δυτικού και του Ανατολίτη, αλλά είναι η πασίγνωση ιστορία του θεάτρου τη Ήρω Ερμόπολης που εσύ συνεχίζετε. Παράσταση δεν μπορεί παρά κάτι. Θα πει δύο λόγια. Απλά με τα λιγορή του τελευταίου διάστημα να τύχας, γι' αυτό δυσκολεύομαι. Με ιδιαίτερη χαρά παρακολούθησα πραγματικά τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου» από τους μαθητές και τους γονείς της έκτης τάξης του σχολείου μας. Μια συνεργασία η οποία είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού μαθητές και γονείς και την στήριξε βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και ο Δήμος Ήρω Ερμούπολης παρακολουθώντας το θέατρο. Το θέατρο, ξέρετε, εκτός από τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του, προβάλλει και τις ανησυχίες και ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν και προβληματίζουν τον άνθρωπο. Οι αρχαιότερες μορφές του θεάτρου βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα, όπου γεννήθηκε και η τέχνη, η υποκριτική τέχνη. Μέχρι και τις μέρες μας συνεχίζει το θέατρο να είναι μια ζωντανή παρουσία, ένα ζωντανό θέαμα. Θέλω να πω το εξής. Να ευχαριστήσω τους γονείς, τους μαθητές και τη συνάδελφο τη Βέτα την Αποστολίδου για αυτή την προσπάθεια και να τους συγχαρώ για την αξιέπαιστη προσπάθεια της καρδίδας όλων. Κύριε Βέτα, έλεγχο ελληνικό. Είναι σίγουρος η δική σας αδελφή του Αγίου Αιγαίου, η κυρία Ντρέκα Μαρία, να κάνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα. Συνήθως οι λέξεις που χρησιμοποιούνται τέτοιες στιγμές στο τέλος μιας συγκεκριμένης παράτασης είναι συγχαρητήρια, είναι μπράβο, παιδιά είσαστε υπέροχα, η κυρία Βέτα ήταν μοναδική, ο σύλλογος γονέων που συμμετείχε ήταν ατέλειος. Όμως δεν μου φτάνει αυτό. Ήθελα να πω ότι πίσω από αυτά τα λόγια είδαμε κάτι μοναδικό. Αυτό που νιώσαν αυτά τα παιδιά μπαίνοντας στο ρόλο. Υποδιόμενα χαρακτήρες. Το ότι βρέθηκαν γονείς και μαθητές στο ίδιο επίπεδο και συνεργάστηκαν. Το ότι ξαναθυμηθήκαμε ειδικές αξίες, χαμένες, αναδείχθηκαν πάλι εδώ μέσα, σε αυτόν τον μοναδικό κόσμο. Το μόνο που μπορώ να τους πω είναι ευχαριστώ και συνεχίστε. Ελάτε. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Καλησπέρα. Να αρχίσω από τους πρωταγωνιστές, παιδιά, συγχαρητήρια. Να αρχίσω από τους συμπρωταγωνιστές, τους γονείς. Συγχαρητήρια. Ήσασταν καταπληκτικοί. Θα τελειώσω με την κυρία Βέτα Αποστολίδου. Η κυρία Βέτα Αποστολίδου μας χάρισε σήμερα μαζί με τα παιδιά και τους γονείς έναν επανάληπτο θέαμα. Ένα πρωτότυπο θέαμα. Και θα ήθελα να σημειώσω και κάτι. Τα παιδιά δεν πήγαν να κάνουν παζάρια να μαζέψουν τα λεφτά για την εκδρομή τους. Κάνανε κάτι το οποίο τους άφησε ένα μεγάλο πλούτο. Σήμερα αυτό που είδαμε ήταν ένα ανεπανάληπτο θέμα και εύχομαι να το συνεχίσουμε με κάποια μορφή. Συγχαρητήρια και πάλι. Μήνοντας, θέλω να πω κάτι για τους γονείς. Το είπα βέβαια στα παρασκήνια πριν την έναρξη της θεατρικής παράστασης, ότι είναι ευλογημένη στιγμή αυτή, ιδιαίτερα για τους γονείς, το είπα, γιατί δημιούργησαν κάτι το οποίο τα παιδιά θα θυμούνται για πολλά χρόνια. Και οι ίδιοι βέβαια. Συγχαρητήρια.